Στη σημερινή ημερίδα έχουν κληθεί να παρευρεθούν πολιτιστικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς, αθλητικοί φορείς και άλλοι συλλογικοί φορείς, ακόμα και επαγγελματικοί φορείς. Όταν δημιουργούμε ένα συλλογικό φορέα ή συμμετέχουμε σε αυτόν, γινόμαστε αυτομάτως εθελοντές. Μας έχει άραγε απασχολήσει πραγματικά ο ρόλος μας και οι σχέσεις μας ως εθελοντές με τους επίσημους θεσμούς. Ο εθελοντισμός σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει συμμετοχή, προσφορά, δημιουργική διάθεση, ανησυχία, εξωστρέφεια. Επομένως, οι συλλογικοί φορείς υπάρχουν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, διότι οι άνθρωποι που τους συστήνουν και τους ενεργοποιούν είναι ευαισθητοποιημένοι, έχουν διάθεση να προσφέρουν, είναι δημιουργικοί και ανήσυχοι άνθρωποι, συνεπικουρούν τους θεσμούς και είναι εξωστρεφείς. Ας δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι συλλογικότητες σήμερα. Είμαστε το 2020, ζούμε στον αιώνα της κυριαρχίας των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας, ζούμε στον αιώνα του παγκόσμιου πλανητικού χωριού της παγκοσμιοποίησης, ζούμε στον αιώνα των διακρατικών σχέσεων, ζούμε στον αιώνα που η κοινωνία των πολιτών αποκτά ουσιαστικό παρεμβατικό ρόλο. Απαιτείται επομένως προσαρμογή στα νέα δεδομένα, προσαρμογή και των θεσμικών φορέων και των πολιτών και των συλλογικών φορέων. Το παλιό πεθαίνει και πρέπει να το πάρουμε απόφαση και για τους θεσμούς οι οποίοι πρέπει να εξυγχρονιστούν χρησιμοποιώντας πλέον όσο γίνεται περισσότερο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και για τους πολίτες που πρέπει να προσαρμοστούν και να αποκτήσουν τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό για να ζήσουν αυτή τη νέα εποχή και για την κοινωνία των πολιτών και τις συλλογικότητες που πρέπει να ακολουθήσουν και να διεκδικήσουν το νέο μέσω της ενδυνάμωσής τους, της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού και της γλωσσικής επάρκειας, δηλαδή της καλής γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Ποιο είναι το παλιό για τους συλλογικούς φορείς που πεθαίνει? Το παλιό είναι το μοντέλο διαχείρισης και διαβίωσης που αναμασά τα τετριμένα, διαρκώς επαναλαμβάνεται. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η επανάληψη είναι κάτι κακό, αλλά όταν μένεις μόνο στην επανάληψη και δεν την παντρεύεις με το καινούργιο, με την καινοτομία, τότε πραγματικά και ο ίδιος αισθάνεσαι ότι τελματώνεις. Επιδίδεται, το παλιό επιδίδεται στο εύκολο, που είναι το σύνηθες και το γνώριμο, με αποτέλεσμα οι δράσεις να παρουσιάζουν εσωστρέφεια και περιορισμένη εμβέλεια, να μην μπορούν να εντυπωσιάσουν, να μην μπορούν να είναι ελκυστικές, να μην μπορούν να υπηρετήσουν αναπτυξιακές προσπάθειες. Το παλιό αρνείται το καινούργιο, αρνείται την καινοτομία, αρνείται την εξωστρέφεια, διότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις του είναι άγνωστες και επίπονο το γεγονός ότι πρέπει να τις κατακτήσει σιγά σιγά. Δεν προσαρμόζεται το παλιό στις απαιτήσεις της νέας εποχής, στην παγκοσμιοποίηση και στην πραγματοποίηση συνεργειών σε διεθνές επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο παραμένει μικρό και μίσχυρο. Ποιο είναι το καινούργιο, το νέο? Το νέο είναι το παγκόσμιο. Είναι το εξωστρεφές. Είναι το καινοτόμο. Είναι αυτό που δημιουργεί κινητικότητα. Είναι οι συνέργειες. Είναι η χρήση, η συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Είναι η απόκτηση ταυτότητας, το να είμαστε διακριτοί και να μας μαθαίνουν όλοι. Είναι η γνώση ξένων γλωσσών, διότι η παγκοσμιοποίηση και το παγκόσμιο απαιτεί διακρατική συνεννόηση και άρα χρειάζεται να προσαρμοστούμε στην γνώση κάποιων ξένων γλωσσών. Είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας, να μάθουμε πώς δουλεύουν τα συστήματα και η αξιοποίηση της νέας γενιάς, που έχει πάρα πολύ μεγάλες δεξιότητες και μέσω της οποίας μπορούμε να κατακτήσουμε το μεγάλο. Δηλαδή, όταν συζητάμε ότι το μικρό αργοπεθαίνει, το μικρό είναι εσωστρεφές και απευθύνεται σε ένα κοινό, το οποίο είναι το κοινό μας το καθημερινό, το μεγάλο θέλει να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. Για να κατακτήσουμε το νέο, η προσαρμογή πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και τα φυσικά πρόσωπα και οι θεσμοί και οι συλλογικότητες πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
και επιβάλλει να έχουμε όραμα, σχέδιο, πώς θα κατακτήσουμε το όραμά μας, οργάνωση, διακριτούς ρόλους μεταξύ μας, συντονισμό των ενεργειών και των συνεργειών, τεχνογνωσία, στενή και συστηματική συνεργασία της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς οι συλλογικοί φορείς της Σπάρτης πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά? Γιατί πασχίζουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας, ο οποίος στηρίζεται για την ανάπτυξή του σε δύο παραμέτρους που σαν κοινωνία των πολιτών μας απασχολούν και οι δύο. Στηρίζεται στα ποιοτικά προϊόντα διατροφής που συνάμα αποτελούν και προϊόντα πολιτισμού και στο διαχρονικό του πολιτισμό, στο διαχρονικό πολιτισμό της περιοχής μας που σε όλες τις ιστορικές βαθμίδες έχει να αναδείξει σημαντικό απόθεμα. Με τι ασχολούμαστε ως συλλογικοί φορείς? Ασχολούμαστε με την ανάδειξη της παράδοσης, τη μελέτη και τη διδασκαλία της που στηρίζεται στην οικονομία του τόπου, δηλαδή στα προϊόντα. Ασχολούμαστε με τη δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων, θεατρικών, χορευτικών, χοροδιακών κλπ. Είτε επ' ευκαιρία επαιτειακών γεγονότων, είτε για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Ασχολούμαστε με την προβολή του ιστορικού, αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού κλπ. Πλούτου, μέσα από ομιλίες, εκδόσεις, αναβίωση πρακτικών κλπ. Και ασχολούμαστε με αθλητικά γεγονότα. Επομένως, καλύπτουμε με τη δράση μας ένα μεγάλο και ουσιαστικό κεφάλαιο που οι τυπικοί θεσμικοί φορείς, δηλαδή η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση, δεν μπορούν να καλύψουν με το προσωπικό τους. Συμβάλλουμε στην κοινωνική ανάπτυξη με την επιμόρφωση ενός μεγάλου αριθμού πολιτών που συμμετέχουν στους συλλογικούς φορείς ή παρακολουθούν τις δράσεις τους. Συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη εφόσον οι δράσεις μας βοηθούν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Αποτελούμε σημαντικό θεματοφύλακα της παράδοσης και της ιστορικής μας εξέλιξης. Άρα, η παρουσία των συλλογικών φορέων είναι καθοριστική για την κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και γι' αυτό επιβάλλεται η διαμόρφωση στρατηγικής ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί στο ρόλο μας. Η στρατηγική για την αποτελεσματική μας συμβολή επιβάλλει την με κάθε τρόπο ενίσχυση των συλλογικών φορέων για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών που αναδεικνύουν τη διαχρονική μας πορεία ως κοινωνία, ενδυναμώνουν την ποιότητα της ζωής μας και ενισχύουν τον πολιτιστικό τουρισμό καθιστώντας τον τόπο μας διακριτό και ελκυστικό. Τι χρειάζεται για να πετύχουμε αυτή τη στρατηγική στο Δήμο Σπάρτης? Χρειάζεται καταρχήν να γίνει εμφανές ποιο είναι το όραμά μας. Όλοι μας λειτουργούμε, ο καθένας στο δικό του χώρο, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο. Ποιο είναι το όραμά μας, πού πάμε, θέλουμε να κατευθυνθούμε κάπου συγκεκριμένα ή θέλουμε απλώς να ασχολούμαστε? Να γίνει συγκεκριμένη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Μας ενδιαφέρει να χτίσουμε κι εμείς την προσπάθειά μας δίπλα στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος για την ανάπτυξη του τόπου. Και ο Δήμος είναι μεγάλη οντότητα και παρασύρει μαζί του όλους εμάς. Να γίνουν σαφείς οι προτεραιότητες και οι συγκεκριμένοι, οι επιμέρους στόχοι που θα έχουμε. Να κληθούν οι συλλογικότητες να ενταχθούν στο σχεδιασμό και να υπηρετήσουν τους συγκεκριμένους στόχους. Ο Δήμος Σπάρτης έχει εκπονήσει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα από το 2010 και εκεί έχει εκφράσει το όραμά του, το οποίο ποτέ δεν αναμορφώθηκε μέχρι σήμερα, είναι μια δεκαετία και υποθέτουμε ότι ισχύει ακόμα. Κατά συνέπεια, το όραμα του Δήμου Σπάρτης είναι να διαμορφώσει η διαμόρφωση μιας κοινωνικής, παραγωγικής, οικιστικής ταυτότητας, ικανής να συγκρατήσει τον τοπικό πληθυσμό, με άλλα λόγια δηλαδή στοχεύει στην ποιότητα ζωής και στην ευημερία, ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια, εδώ λοιπόν ερχόμαστε από το 2010 και μιλάμε για εξωστρέφεια, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάδειξη της περιοχής και των συντηρητικών της πλεονεκτημάτων. Άρα η ανάδειξη, η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Σύμφωνα πάλι με αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2010, οι βασικές κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου και επίτευξης του οράματος είναι η κινητοποίηση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων, δηλαδή η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς είμαστε οι τοπικοί πόροι, εμείς είμαστε οι δυνατότητες. Το ανθρώπινο δυναμικό. Η υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, να τη κουβέντα για τις συνέργειες. Από το 2010 το έχουμε διατυπώσει αυτό. Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών. Ξεκάθαρα. Πώς θα γίνει αυτό? Με πόρους και με σχέδιο. Ο σεβασμός των αρχών της αηφόρου ανάπτυξης κλπ. Έχει και άλλες αρχές. Επομένως, από το 2010, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Σπάρτης θεωρεί ότι η βαθιά και πολλαπλή κρίση στο διεθνές και εθνικό περιβάλλον εγκυμονεί κινδύνους για την περιοχή και επιβάλλεται η ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλειών, δράσεων διαχείρισης και συμβολής στην αντιμετώπιση της κρίσης στο πλαίσιο των τοπικών δυνατοτήτων. Με άλλα λόγια δηλαδή, απαιτείται σχέδιο. Η γενική στόχη που έχει ο Δήμος, πάντα με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα, κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι περιβάλλον και ποιότητα ζωής, αλίμονο αν δεν ήταν το περιβάλλον προτεραιότητα. Εδώ υπάρχουν και σύλλογοι που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος. Η κοινωνική πολιτική, η παιδεία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Η τοπική οικονομία και η απασχόληση και η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου. Δηλαδή, ο Δήμος χρειάζεται ενδυνάμωση για να μπορέσει να καθοδηγήσει, να πρωτοπορήσει, να παρασύρει μαζί του όλους εμάς οι οποίοι θέλουμε να τον ακολουθήσουμε και να προσφέρουμε. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του 10 αναφέρονται πολύ συγκεκριμένες δράσεις για τον αθλητισμό. Δεν θα τα διαβάσω όλα. Όποιος θέλει μπορεί να ανατρέξει και να το βρει στο διαδίκτυο αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα και να του το στείλουμε. Υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών. Υπάρχει πρόταση για την αναβάθμιση του αθλητισμού σε πόλο ανάπτυξης του Δήμου. Κυρίαρχη θέση δηλαδή ο αθλητισμός και μιλάει για συγκεκριμένες υποδομές. Και μετά μιλάει και για δράσεις αθλητισμού, οι οποίες πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Όπως ο Διεθνής Ποδηλατικός Αγώνας Σπάρτη Θερμοπύλες, μιας και είναι και επίκαιρο το θέμα των 2.500 χρόνων, ο μαθητικός αθλητισμός που χρειάζεται πλέον στήριξη, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για το ΤΕΙ, μεγάλο θέμα αυτό, η αναβάθμιση του Σπάρταθλων, αλλά πώς, τι σημαίνει αυτό, κλπ. Επίσης μιλάει το ίδιο σχέδιο, και για την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Και εκεί θα δείτε αρκετά πράγματα που εμείς θα συζητάμε μέσα στην ανησυχία μας και στις ανταλλαγές που κάνουμε, στις συζητήσεις που κάνουμε. Και αυτό που αποτελεί κορονίδα, ας πούμε, της όλης αντίληψης είναι η ανάγκη για τη διατήρηση των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Πώς θα γίνει αυτό? Λέει ότι για το Δήμο Σπάρτης η αξιοποίηση, η ανάδειξη και η προβολή της ιστορίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε περιοχής του Δήμου αποτελεί μονόδρομο. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ποιος είναι ο ρόλος των συλλογικοτήτων σε αυτή την κυρίαρχη προσπάθεια όπως το παρουσιάζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 2010, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό, έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης λέει ότι ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεισφέρει με δράσεις ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων κλπ. Και βλέπετε εδώ μια σειρά θεμάτων που σε όλους μας είναι γνωστά, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, η Ακρόπολη, το Αρχαίο Θέατρο, όλες οι επιμέρους πρωτεύουσες ή κεφαλοχώρια που έχουν να πούν πολλά για την ιστορία του τόπου και που ακόμα δεν τα έχουμε ανοιχνεύσει στο βαθμό που πρέπει, ο συντονισμός των δράσεων των πολιτιστικών φορέων. Αυτό για το οποίο είμαστε εδώ απόψε. Αυτό το λέμε το 2010.
η δημιουργία της παραϊμπρότειας διαδρομής, η προβολή των χαρακτηριστικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων κάθε περιοχής του Δήμου. Πώς θα παραχθούν αυτές, ποιος θα τις παράξει, ποιος θα τις προβάλλει. Εδώ θέλει ξεκαθάρισμα, θέλει συζήτηση και θέλει συνεννόηση. Μιλάει και για άλλα πράγματα, Διεθνές Βυζαντινό Φεστιβάλ, Δημοτικό Κέντρο Νεότητας, θεσμοθέτηση πολιτιστικής εβδομάδας εκδηλώσεων στο Σπάρταθλο μαζί με το Πανεπιστήμιο και τους άλλους δήμους, προβολή σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων, αυτά είναι ερωτηματικό, ποια θεωρούμε σημαντικά και υπάρχουν και ασήμαντα πολιτιστικά γεγονότα. Η ενδυνάμωση συνεργειών με μουσεία, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Η αναβάθμιση της εμπορικής του Μιστά, και εδώ δεν έχει δοθεί περιεχόμενο στην έννοια της αναβάθμισης. Η αναβάθμιση της γιορτής Ελιάς και Λαριού, την καταργήσαμε. Η λειτουργία μουσείου φωτογραφικών μηχανών, το στήσαμε, αλλά δεν έχει οργανισμό για να μπορεί να λειτουργεί. Η λειτουργία μουσείου αστικού βίου εναπόκειται στην καλή προαίρεση των μελών, κυρίως της πνευματικής αιστείας, για να λειτουργήσει. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο συνδέεται με τις προτινόμενες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Δήμου, παρουσιάζεται με σαφήνεια σε ποιο κεφάλαιο και με ποιο τρόπο εντασσόμαστε εμείς, οι συλλογικοί φορείς του Δήμου μας, οι οποίοι και πραγματοποιούμε επί της ουσίας πολλές από τις προτινόμενες δράσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε απόψε εδώ. Συγκεκριμένα στοχεύουμε να προκαλέσουμε ένα δημόσιο διάλογο και μέσα από την απόψινή συζήτηση και μέσα από το έναυσμα που αυτή η συζήτηση μπορεί να δώσει σε θεσμικούς φορείς για να τη συνεχίσουν, να συνεχίσουν αυτό το διάλογο. Σε σχέση με τον τρόπο που οι σύλλογοι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Δήμου μας. Ο δεύτερος στόχος είναι να προτείνουμε στο Δήμο μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα, στα οποία θα πρέπει να συμβάλλουμε ενεργά ως συλλογικότητες και τα οποία θα προσφέρουν στην περιοχή αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα. Να πάμε στα μεγάλα πια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάψουμε να βλέπουμε μόνο το δέντρο, δηλαδή το σύλλογό μας και μόνο, και να δούμε το δάσος, να δούμε το μεγάλο όραμα, τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε διατεθειμένοι να υιοθετήσουμε δράσεις με εξωστρέφεια και υψηλή στόχευση και όχι να αναλωνόμαστε μόνο στο εσωτερικό μας ακροατήριο. Και επίσης ότι είμαστε διατεθειμένοι με την υποστήριξη των θεσμικών φορέων να περάσουμε στο νέο, στη νέα εποχή και να επιμορφωθούμε και να αρχίσουμε να αξιοποιούμε δυναμικά τις νέες τεχνολογίες και να μπούμε σε διακρατικά προγράμματα και να αποκτήσουμε επικοινωνία και ανταλλαγές με φορείς άλλων περιοχών της χώρας, άλλων κρατών κλπ. Θα σας πούμε παρακάτω τις προτάσεις μας. Οι τοπικές αρχές έχουν τη θεσμική δυνατότητα να υλοποιούν πολιτικές και μέτρα που αναπτύσσουν την τοπική οικονομία, χρησιμοποιώντας εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και την ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Η αυτοδιοίκηση και κυρίως η πρωτοβάθμια έχει ή θα έπρεπε να έχει την οργανωτική ικανότητα και την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει τους συλλογικούς φορείς να αξιοποιήσουν με τη σειρά τους τις ευκαιρίες που τους προσφέρουν οι ευρωπαϊκές και οι διεθνείς χρηματοδοτήσεις. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι σε ένα πρόγραμμα που θέλει μια συγκριματοδότηση της τάξης του 10%, αν συμμετέχει ο Δήμος και βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αυτά τα λεφτά μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα εδώ, σε εμάς? Ξέρουμε ότι το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια που γνωρίζουμε, είχε και προφανώς φανταζόμαστε ότι εξακολουθεί να έχει και σήμερα ένα προϋπολογισμό περίπου της τάξης των 600.000 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό το προϋπολογισμό πηγαίνει για την υποστήριξη της φιλαρμονικής του Δήμου. Δεν γνωρίζουμε πόσο είναι αυτό. Ένα μεγάλο μέρος επίσης μοιράζεται σε μικροποσά από 500 έως 2.000 ευρώ για τους συλλόγους. Ο Δήμος δεν έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα μια μεγάλη διοργάνωση με θεσμικό χαρακτήρα και εξωστρέφεια και με ιδιαίτερη ταυτότητα. Να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι που θα ακουστεί, κάτι που θα ταυτιστεί με τη Σπάρτη, κάτι που θα προκαλέσει. Επίσης το νομικό πρόσωπο παρουσιάζεται ως συνδιοργανωτής. Δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οργάνωσης γεγονότων. Συνδιοργανωτής με δράσεις
που οργανώνουν συλλογικοί φορείς. Και δεν υπάρχουν δράσεις με θεσμικό χαρακτήρα και εξωστρέφεια που να είναι ελκυστικές για τον τουρισμό. Να σχεδιάσουμε δράσεις που θα απευθύνονται στους επισκέπτες μας. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι λεφτά υπάρχουν. Επιχειρηματικό σχέδιο υπάρχει από το 2010. Ο ρόλος των συλλογικών φορέων είναι συγκεκριμένος σε αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο. Οι φορείς υπάρχουν και μάλιστα είναι πολύ δημιουργικοί και με σημαντικές δεξιότητες. Η εμπειρία και η διάθεση προσφοράς υπάρχει. Τι λείπει, λείπει η συνεννόηση, ο συντονισμός, οι συνέργειες, το στήμι δηλαδή. Για τη συζήτηση θα σας κάνω μερικές προτάσεις. Η Φιλαρμονική φυσικά και πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται και να ενδυναμώνει και να ενισχυθεί ώστε να αναπτύξει μεγάλες εξωστρεφείς πρωτοβουλίες. Οι μικροί σύλλογοι των χωριών πολύ σωστά ενισχύονται και δίνουν με τις δράσεις τους μια ζωντάνια στα χωριά μας, τα οποία πεθαίνουν. Θα πρέπει να υποστηριχτούν και οργανωτικά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μιας κυκλικής μετακίνησης των εκδηλώσεων. Μια οικονομικότερη συνεργασία των μικρών συλλόγων. Γιατί αν πάω εγώ μια εκδήλωση που οργανώνω στη Σελασία, ας πούμε, την πάω και σε τρία άλλα χωριά, και οικονομικότερη θα είναι και θα εμπλουτιστεί η παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις και συνέργειες για τους μεγαλύτερους συλλόγους για εξοικονόμηση πόρων. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί συλλογοί, πολύ δυνατοί συλλογοί, που κινούνται με πολύ μεγάλη προσπάθεια και που χρηματοδοτούν πολλές φορές και από την τσέπη τους. Πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις και για αυτούς. Αυτοί οι μεγάλοι σύλλογοι δεν είναι σύλλογοι που μπορούμε να τους δώσουμε 500 και 1000 ευρώ. Πρέπει με την πληροφόρηση και την εμπειρία που διαθέτουμε να σχεδιάσουμε τις προτάσεις που θα υποβάλουμε στις επόμενες προκηρύξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξέρουμε πότε βγαίνουν, ποια είναι τα προγράμματα, τι απαιτούνται και αυτό θα σας πούμε στη συνέχεια, ούτως ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να οργανωνόμαστε και να ετοιμαζόμαστε. Πρέπει εμείς ως συλλογικοί φορείς να ετοιμάσουμε και να προτείνουμε κυρίως στο Δήμο Σπάρτης ένα σχέδιο μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο για το ρόλο των φορέων στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου, εφόσον αυτή δημοσιοποιηθεί. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε συνεργασία με τον Δήμο, αλλά να έχουμε μία προοπτική, να έχουμε ένα βάθος χρόνου και να προετοιμαζόμαστε πιο σωστά, να κάνουμε την έρευνά μας, να μελετάμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε συνέργειες, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και επίσης πρέπει να μας εξηγήσουν και ποιο είναι το σχέδιο του εργασμού για τα 2.500 χρόνια από τη Μάχη των Θεοδοτήρων και ποιος θέλει να είναι ο ρόλος των συλλογικών φορέων σε αυτό. Εγώ από την απάντηση στην απαιτητική επιστολή του κυρίου Τουρκά, του γνώμη μας, είδα ότι κάνει συστηματική επαφή με τους φορείς και ότι έχει δράσεις που έχει ανακοινώσει και άλλες που ανακοινωθούν στην πορεία. Ναι, ξέρουμε ότι γίνονται πράγματα, καλό θα είναι αν χρειάζεται να έχουμε κι εμείς, να είμαστε κι εμείς μέσα στο σχέδιο. Ως συλλογικοί φορείς, εμείς προτείνουμε να προχωρήσουμε και στις εξής πρωτοβουλίες. Να διαμορφώσουμε και να στείλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δική μας πρόταση για την πολιτιστική πολιτική του Δήμου και για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δράσεις εξωστρέφειας που θα τονώσουν τον πολιτιστικό τουρισμό στην περιοχή. Να στείλουμε στο νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος την πρότασή μας προκειμένου να διαμορφωθούν αντικειμενικά κριτήρια για τη χρηματοδότηση των συλλογικών φορέων με έμφαση στη χρηματοδότηση των συνεργατικών σχημάτων. Δεν μπορεί η χρηματοδότηση των δράσεων των συλλόγων, κατά την άποψή μας, να αποτελεί εργαλείο ψυχοδηλικής πολιτικής. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Επίσης, πρέπει να στείλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αίτημα να υπάρξει στέγη για τους συλλογικούς φορείς σε κάποιο δημοτικό ακίνητο. Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί δήμους σήμερα για να αποκαταστήσουν δημοτικά ακίνητα. Έχει πρόσκληση, έχει ανοίξει, δεν ξέρω αν παραμένει ανοιχτή. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει δυνατότητα ένα τέτοιο ακίνητο να αποκατασταθεί και να δοθεί στους συλλογικούς φορείς. Να τους στεγάσει, να τους πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα, να δώσει, να φτιάξει μια γραμματεία μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για να εξυπηρετεί τους συλλογικούς φορείς που θέλουν αυτή την εξυπηρέτηση,
να δημιουργηθεί ένα γραφείο υποστήριξης των συλλογικών φορέων, προκειμένου να αναζητά τα χρηματοδοτικά προγράμματα και να τους υποστηρίζει στην υποβολή των αιτήσεων. Δεν είναι καθόλου εύκολο να υποβάλεις μία αίτηση και γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με αυτό. Να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να συντονιστούν οι δραστηριότητες των συλλόγων για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Υπάρχουν μέρες στη Σπάρτη, που πιστεύω όλοι το έχετε διαπιστώσει, που γίνονται 3-4 σοβαρές εκδηλώσεις την ίδια μέρα και την ίδια ώρα πολλές φορές. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ρυθμιστεί με έναν ηλεκτρονικό τρόπο. Τέλος, θεωρούμε επιβεβλημένο να προκύψει από αυτή τη συνάντηση ένα συντονιστικό όργανο, μια αντιπροσωπεία, ας το πούμε, που θα βοηθήσει να διεκπαιρεωθούν τα προηγούμενα που σας είπα και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες συνέργειες εφόσον συμφωνείτε. Θα σας πω και κάτι που ίσως το θεωρήσετε τραβηγμένο. Ευτυχώς που είπε ο κ. Βερδίλος εδώ από τη... το ΑΚΖ6162 και το ΑΙ8769. Ενοχλούν, πρέπει να γίνει κάποια μετακίνηση. Λοιπόν, η πρόταση είναι όπως τη βλέπετε, ίσως κάποια στιγμή οι συλλογικοί φορείς να πρέπει να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πολιτιστικής ανάπτυξης των συλλογικών φορέων του Δήμου μας, μία ΚΙΝΣΕΠ, η οποία θα έχει και επιχειρηματικό χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού, με εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες για τη Σπάρτη. Προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, διότι μέσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, από μια τέτοια υπόσταση, θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα που πολλές φορές τα συζητάμε, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε μόνοι μας ως σύλλογοι. Αναφέρθηκα στον κύριο Βερδίλο, διότι η ΚΙΝΣΕΠ που έχουν φτιάξει στην Βαμβακού κάνει στην κυριολεξία θαύματα. Και μπράβο τους, νέα παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Ινστιτούτου και γιατί είχατε την υπομονή να με ακούσετε. Αλλά πριν φύγω από εδώ, ήθελα να σας πω και δύο κουβέντες για τις δράσεις που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο. Μόνο να τις δείτε. Να δείτε δηλαδή ορισμένα πράγματα, τα οποία θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό να τα παρουσιάσουμε. Το Ινστιτούτο έχει αναζητήσει ανά τον κόσμο και έχει βρει όλους τους φορείς, τις πόλεις, τις αθλητικές ενώσεις, τα πανεπιστήμια και τους οργανισμούς, στην Τούντα κλπ, που φέρουν το όνομα Σπάρτη. Και σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ποιος είναι ο στόχος μας? Είναι να συνεργαστούμε μαζί τους, να οργανώσουμε κοινές δράσεις πολλαπλού χαρακτήρα και να τους φέρουμε σε επαφή με τη Σπάρτη. Σκεφτείτε τι κοινό είναι αυτό και τι πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για τον τόπο. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, γίνεται το Μουσείο της Αρπαγής της Ευρώπης, το Μουσείο των Ψηφιδωτών, στην Εθνική Τράπεζα απέναντι, εκεί που έχει ευρεθεί το πρωτότυπο ψηφιδωτό της Αρπαγής Ευρώπης και του ΕΡΦΕΕ. Έχουμε αναζητήσει σε όλο τον κόσμο ό,τι υπάρχει από πλευράς ζωγραφικής, γλυπτικής, αγγειοπλαστικής, που να έχει σχέση με την αρπαγή της Ευρώπης. Έχουμε 200 ευρήματα και έχουμε πάρει τα δικαιώματα από τα περισσότερα για να τα δημοσιοποιήσουμε σε ένα λεύκομα. Συμμετέχουμε στο διαγωνισμό που έχουν προκηρύξει το δίκτυο των μουσείων του νερού και σε συνεργασία με τη Λέσχη Φωτογραφίας με τίτλο «Το νερό που θέλουμε» και κυρίως απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους προκειμένου να ευαισθητοποιηθούμε για αυτό το θέμα. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα ίσως να έχουμε και μια ημερίδα για το φράγμα της Κελεφίνας, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα για την περιοχή και αν και δεν είναι πολιτιστικού χαρακτήρα θέμα, είναι καθαρά αναπτυξιακό και πρέπει να ενδιαφέρει όλους εμάς. Έχουμε αναλάβει δύο πρωτοβουλίες, να φέρουμε τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην πόλη μας,
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο της Ελιάς. Και πρόσφατα, εχθές νομίζω, η πνευματική αιστεία τους ξενάγησε, τους έκανε και μία ενημέρωση πάνω στην αρχιτεκτονική της Σπάρτης. Είναι εδώ ο κύριος Γιατσόλου που είχε αναλάβει την. Θέλουμε να σας πούμε ότι και εμείς ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει ρεύμα προσφυγικό προς την πόλη μας. Όμως, όταν έχουν έρθει οικογένειες με παιδιά και ζουν κάτω από τις συνθήκες που ζουν και πραγματικά δεν έχουν, δεν ξέρουν τι θα είναι το αύριο, δεν μπορούμε να τους φερόμαστε εκτεκτά. Τουλάχιστον αυτό. Καταφέραμε και υπογράψαμε μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης και δόθηκε έκπτωση στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών από τη Σπάρτη που θέλουν να σπουδάσουν κλασική αρχαιολογία. Κλασική αρχαιολογία. Οι άνθρωποι αυτοί ετοιμάζουν και προγράμματα για να έρθουν εδώ να κάνουν και ερευνητικά προγράμματα και επιμορφωτικά προγράμματα. Και θα συνεχίσουμε και με άλλα πανεπιστήμια να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ούτως ώστε τα παιδιά εδώ στον τόπο μας να έχουν μια ωφέλεια οικονομική. Δύο μέλη του Ινστιτούτου συμμετείχαν στο πρόγραμμα PEACE στην Ιταλία, όπου το οποίο είχε ως θέμα την προώθηση της ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης για την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού. Κάναμε την ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο υπήρξαν πολλοί που συμμετείχαν και ενημερώθηκαν για το πώς, ποια επιμέρους προγράμματα υπάρχουν και πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτά. Θα τα ακούσετε σε δύο λεπτά που τελειώνω. Επίσης, εμείς καταθέσαμε δύο προγράμματα στο Erasmus Plus ως Ινστιτούτο. Ένα πρόγραμμα που αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή και στις προσφυγικές ροές που είναι κλιματικοί πρόσφυγες, όπως και στην Εθνική Γεωργία, στη Γεωργία Ακριβίας, η οποία μπορεί να δώσει λύσεις στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Και ένα αγροτικό φόρουμ που το ονομάσαμε η Άκυνθος από τα Ιακύνθια και το οποίο αφορά στους νέους ανθρώπους των χωριών μας, τους οποίους θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους ενημερώνουμε. Επίσης, έχουμε προχωρήσει και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε μία προσπάθεια για τη μελέτη ενός καινοτόμου διαδραστικού ψηφιακού μουσείου, το οποίο από παλιά είχε σχεδιαστεί να γίνει στο Τριτάκιο νεοκλασικό κτίριο. Δεν ξέρουμε αν αυτό υπάρχει. Εμείς το βλέπουμε σαν μία προοπτική. Μπορεί να μην είναι το Τριτάκιο, μπορεί να είναι κάποιο άλλο κτίριο, να στεγάσει ένα διαδραστικό ψηφιακό μουσείο που παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Σπάρτης. Επίσης, έχουμε έρθει σε επαφή με μία οργάνωση της UNESCO που ονομάζονται European Heritage Volunteers, τους οποίους και εμείς ήμασταν διστακτικοί όταν επικοινωνήσαμε, γιατί δεν ξέραμε αν τους ενδιαφέρει η περιοχή μας ή όχι, και τους προτείναμε να βοηθήσουν. Αυτή είναι μια οργάνωση που λειτουργεί στα πλαίσια της UNESCO και η οποία αναλαμβάνει σε διάφορες χώρες την αποκατάσταση μνημείων ή δημοσίων κτηρίων. Αυτοί έρχονται στην περιοχή, θέλουν μόνο το φαγητό τους και την στέγασή τους και τα υλικά για να κάνουν τη δουλειά. Εμείς τους προτείναμε να δούμε την μεταλλική γέφυρα του Ευρώτα. Μιλήσαμε για την αποκατάστασή της, να μην είναι αυτό το έκτρωμα που είναι σήμερα. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει και με την περιφέρεια, έχουμε μιλήσει και με την εφορία νεωτέρων μνημείων στην Πάτρα. Υπάρχουν και αρχιτέκτονες οι οποίοι προσφέρονται να κάνουν αυτή τη μελέτη και το πιθανότερο 24 Μαρτίου να είναι ο πρόεδρος αυτής της οργάνωσης εδώ, θα έρθει από το Βερολίνο αυθημερών να δει τη γέφυρα και να μας πει αν μπορεί αυτό να υλοποιηθεί ή όχι. Θα επιστρατεύσουμε και τον Γιώργο τον Κωστάκο, τον συμπατριώτη μας ο οποίος είναι Βρυξελιώτης, έτσι, να μας βοηθήσει και από εκεί σε διάφορες δράσεις που θα χρειαστούμε την παρουσία και τη βοήθειά του. Ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα, υποβάλουμε μία πρόταση στο Horizon 2020 με δύο ή τρεις εταίρους. Με τον Taranta της Ιταλίας, ένα γερμανικό φορέα και Τουρκία, οι τρεις μας και το Ινστιτούτο. Αυτό το πρόγραμμα προτείνουμε να παράξουμε μουσιοσκευές
δηλαδή παιχνίδια εκπαιδευτικά για παιδιά, που ως αντικείμενο θα έχουν τις εκθέσεις των μουσείων, τα οποία μουσεία θα αναφέρονται στη Σπάρτη και στην ανάπτυξη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, για να βάλουμε και την Ιταλία μέσα. Επίσης, ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα μία πρόταση στο πρόγραμμα Δυτικά Βαλκάνια, Western Balkans, για τη διοργάνωση ενός πανβαλκανικού φεστιβάλ σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόσοι από όλες τις χώρες των Βαλκανίων έχουν εκφράσει την επιθυμία να έρθουν. Τα έξοδα είναι όλα πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο συντονισμός και όλη η προσπάθεια θα είναι δική μας. Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης, έχουμε προχωρήσει στη συγκρότηση, κάναμε την πρώτη φάση και τώρα συνεχίζουμε, του Φακέλου προς το Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με σκοπό την ένταξη του Μανιάτικου Μυρολογιού στη λίστα της Άλλης Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόσφατα, ένα άλλο θέμα της Λαφωνίας, το γερακίτικο χαλί, αναρτήθηκε σε αυτή τη λίστα και ανήκει πλέον στην Άλλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούραζα υπερβολικά και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους δύο συνεργάτες, στη Νίκη και στο Θάνο, να σας παρουσιάσουν τα προγράμματα και τις διάφορες χρηματοδοτήσεις που έχουμε ανοιχνεύσει και που νομίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι η Νίκη Ζάφρα, μέλος του Ινστιτούτου. Ευχαριστούμε που είστε σε αυτή τη σημερινή συνάντηση. Εγώ θα αναφέρω λίγο το θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά τους οργανισμούς που δίνουν χρηματοδότηση. Λοιπόν, και θα ξεκινάω. Είναι αρκετοί, οπότε ελπίζω να μην βαρεθείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα ιδρύματα. Λοιπόν, το πρώτο ίδρυμα είναι το Ίδρυμα Κανελόπουλου, που θα σας πω λίγο για τους τομείς με τους οποίους ασχολείται το κάθε ίδρυμα, έτσι ώστε να ξέρετε ανάλογα τη δράση που θέλετε να κάνετε που μπορείτε να απευθυνθείτε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε και τα site των ιδρυμάτων. Οπότε σας λέω λίγο το γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, το Ίδρυμα Κανελόπουλου, λοιπόν, που έχει σκοπό την προβολή του ελληνικού πνεύματος, της ελληνικής τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα, και δίνει έμφαση κυρίως στην αρχαία ελληνική, στη βυζαντινή και τα μυθική τη μεταβυζαντινή τέχνη. Δηλαδή, ουσιαστικά ο στόχος του είναι ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και γι' αυτό υποστηρίζει και κοινοφορείς φορείς, ακόμα και αυτούς που απευθύνονται σε άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ένας επιπλέον στόχος είναι η προαγωγή της εκπαίδευσης και η δημιουργία ευκαιριών για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος και των ιδεών. Ένα παράδειγμα που έχω, που έχει δώσει ως χορηγία μάλιστα, είναι στο Σωματείο Φίλιππου Αμικλαίου για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης αρχαιολογικής έρευνας στο Ιερό του Αμικλαίου, του Ιερό του Απόλλωνα, στη Σπάρτη Λακωνίας, όπου έχουν γίνει αναστηλώσεις και παρεμβάσεις ανάδειξης. Επίσης, υποστηρίζει και οργανισμούς όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού ή και ιδρύματα προστασίας και αποκατάστασης παιδιών με διάφορες δυσκολίες ή οικονομικά προβλήματα. Και μπορείτε να κάνετε αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Να σας πω λίγο όσον αφορά τις αιτήσεις. Κάποια ιδρύματα έχουν online φόρμα με συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά στα περισσότερα συμπληρώνετε εσείς σε δύο σελίδες, ανάλογα την δράση που θέλετε να κάνετε, την πρότασή σας, τους σκοπούς και τα αποτελέσματα. Και μετά το κάθε ίδρυμα κρίνει αν μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Για παράδειγμα, τα κριτήρια χρηματοδότηση για τα περισσότερα ιδρύματα είναι η αναγκαιότητα του αιτήματος, η σπουδαιότητα του εγχειρήματος, το ωφέλη που θα προσδώσει, η επίτευξη του στόχου και η ολοκλήρωση του έργου. Αυτό είναι σε όλα τα ιδρύματα, ουσιαστικά σαν κριτήρια. Τώρα προχωράμε στο Ίδρυμα Κωστόπουλου. Και αυτό έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την πρόθεση του ελληνικού πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών και κυρίως την αποκατάσταση μνημείων, δηλαδή έχει προσφέρει και δωρεές ακόμα και σε περιφερειακούς συλλόγους, σε διάφορα μουσεία, συλλογές, ναούς και μοναστήρια που ασχολούνται με την παραδοσιακή και λογοτεχνική, καλλιτεχνική έκφραση της νεότερης ιστορίας μας.
Όσον αφορά την κοινωνική του προσφορά, έχει συμβάλει δίνοντας με υλική βοήθεια για την ανακούφιση ορισμένων ευπαθών ομάδων και στηρίζει για την πρόθεση της παιδείας και εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ατόμων με αναπηρία. Επίσης, βοηθάει αρκετούς επιστήμονες να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις έρευνές τους και διοργανώνει εκθέσεις αναδρομικού χαρακτήρα Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής καλλιτεχνών με διεθνή αναγνώριση. Για παράδειγμα, στον χώρο της μουσικής έχει συγκαταλεγεί μεταξύ πολλών δωρητών που συνέβαλε στην αποπεράτωση του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Και η καταληκτική ημερομηνία είναι 1η Φεβρουαρίου και 1η Ιουνίου για τις αιτήσεις. Προχωράμε στο Ίδρυμα Λάτσι. Το Ίδρυμα Λάτσι είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2005 και έχει ως στόχο την υλοποίηση κοινοφελών έργων. Χρηματοδοτεί προγράμματα που ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα τομέα, με την εκπαίδευση, τις τέχνες, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη. Βασικό μέρος του κορμού της είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών βαθμίδων. Για παράδειγμα, στηρίζει προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας και έτσι ώστε να εμπνεύσει τους νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να εξελίξουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, στηρίζει και νέους καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού μέσω της συνεργασίας του με οργανισμούς εντός και εκτός Ελλάδος. Και τέλος, ενισχύει και την ενσωμάτωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για παράδειγμα, το 2019 στήριξε τη λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου του Κέντρου Ζωής για την νομική εκπροσώπηση υποθέσεων παραβιώσεων δικαιωμάτων, αλλά και, και προσέφερε επιπλέον δωρεάν ενημέρωση για τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με τον ιό HIV και τους βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής. Εδώ οι αιτήσεις λήγουν, η καταληκτική ημερομηνία είναι 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου. Προχωράμε στο Ίδρυμα Λεβέντη και αυτό αφορά ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, στηρίζει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και φιλανθρωπικούς γενικότερα εξοργανισμούς και σε Κύπρο και σε Ελλάδα. Στηρίζει την ελληνική αλλά και την κυπριακή πολιτιστική κληρονομιά, επιπλέον μερινά για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, το 2012 συνέβαλε με τις δράσεις του, βοήθησε το Διεθνή Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, για να αποκαταστήσει τον βιότοπο των απειλούμενων ναρκωτικών πουλιών, για παράδειγμα, στον Εύρο. Και επιπλέον κάνει ποικίλες φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Ξεκίνησε και μια πρωτοβουλία το 2012 επίσης για τη στήριξη της Ελλάδας σε κρίσεις και βοήθησε οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνταν με την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενίσχυση της πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον βοηθάει στη συντήρηση μνημείων, βυζαντινών, κλασικών και μεταβυζαντινών, απονομή υποτροφιών, δίνει και χορηγεί και προγράμματα περιβαλλοντικής συντήρησης. Εδώ η καταληκτική ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου. Προχωράμε στο Ίδρυμα Μαρακοπούλου, το οποίο ιδρύθηκε το 1979 και ασχολείται κυρίως με τα δικαιώματα του ανθρώπου και δράσεις που αφορούν τον τομέα αυτό. Το Ίδρυμα λοιπόν παρέχει βραβεία και υποτροφίες σε σπουδαστές ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων που υποβάλλουν μελέτες σχετικά με θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρέχει επιπλέον δωρεάν νομική προστασία σε πρόσωπα που προσβάλλονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε δικηγόρο. Και επιπλέον πραγματοποιεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς επισκέψεις μαθητών στο ίδιο το Ίδρυμα για να ενημερωθούν για τα θέματα της επικαιρότητας. Η καταληκτική εδώ ημερομηνία είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προχωράμε στο Ίδρυμα Μιχελή, το οποίο ιδρύθηκε το 1979 και έχει ως στόχο τη διάδοση αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης και γι' αυτό ασχολείται κυρίως με συνέδρια που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, αν διαλέξεις, σεμινάρια, καλλιτεχνικές εκθέσεις, αλλά ακόμα και επιστημονικές εκδόσεις, σχετικές και με την αισθητική και με την αρχιτεκτονική. Καταληκτική ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια και σε αυτό. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη τώρα συνδέεται με την υλοποίηση του οράματος για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και γι' αυτό στοχεύει στην ανάδειξη της παιδείας, δηλαδή έχει δώσει και δωρεές ακόμα και
σχολεία πρωτοβάθμιση, δευτεροβάθμιση εκπαίδευση για τη συντήρησή του και τον εξοπλισμό του. Επιπλέον, βοηθάει το κράτος παρέχοντας βοήθεια σε τομείς που αφορούν την υγεία ή την κοινωνική πρόνοια. Έχει δώσει και δωρεές σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων. Επιπλέον, έχει δώσει δωρεές εργαστηριακού εξοπλισμού στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας και σε γενικότερα σε υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης. Και τέλος, ασχολείται και με την προστασία του περιβάλλοντος και δίνει χρηματοδότηση για φορείς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα και περιβαλλοντική αγωγή. 31 Δεκεμβρίου έχουμε εδώ καταληκτική ημερομηνία. Προχωράμε τώρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τη τέχνη, τον πολιτισμό, την παιδεία. Έχει δώσει και δωρεά και σε δημόσια βιβλιοθήκη και στη Νέα Υόρκη, σε πανεπιστήμια στην Πενσιλβάνια για ίδρυση προγραμμάτων με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών. Σε τομείς υγείας, συμβάλλει στο σχεδιασμό και στον εξοπλισμό των νοσοκομείων. Στον τομέα του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά συμβάλλει και στη συνεργασία των φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως αποτελεσματικά μέσα για την υποστήριξη του κοινού καλού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η βοήθεια και λόγω της καταγωγής του Σταύρου Νιάρχου, το εγχείρημα αναβίωση στη χωριού μας, στη Βαμβακού. Και επίσης υποστηρίζει και τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Αναγέννηση και Πρόοδος, που σχετίζεται με θέματα αθλητισμού και υγείας ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές. Καταληκτική ημερομηνία είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε αυτή την περίπτωση. Προχωράμε στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Σκοπός του είναι η δημιουργία της μιας καλύτερης κοινωνίας και γι' αυτό δίνει και αυτό έμφαση σε τομείς υγείας, παιδείας. Έχει συμβάλει στην ανακατασκευή και εξοπλισμό βιβλιοθηκών και σημαντικών μουσείων της χώρας μας, στον πολιτισμό και χορηγεί επιπλέον και παιδαγωγικό υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία παραμεθόριων περιοχών, αλλά ακόμα και στα πολιτιστικά κέντρα της Ομογένειας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δίνει χορηγίες λοιπόν και εκεί. Η ημερομηνία ετήσεων έχουμε και εδώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο Ίδρυμα Κακογιάννης, με τη σειρά του, αυτό υποστηρίζει κυρίως τη διάδοση τεχνών, θεάτρου και κινηματογράφου κάθε εποχής και γι' αυτό συνεργάζεται με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα για την προαγωγή και την προβολή θεαμάτων και εκθέσεων. Διοργανώνει επιπλέον εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τις τέχνες. Επιπλέον συμβάλλει με το έργο του στην εισαγωγή των νέων θεσμών του θεάτρου και του κινηματογράφου, δίνοντας έμφαση σε νέους καλλιτέχνες. Και επιπλέον συμβάλλει στη θέσπιση προγραμμάτων και υποτροφιών σε νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Ημερομηνία ετήσεων καθ' όλη τη διάρκεια. Προχωράμε στο Μανιατάκιο Ίδρυμα. Το Μανιατάκιο έχει στόχο την προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και γι' αυτό συνεργάζεται και με πολιτιστικούς φορείς που προάγουν αυτήν την καλλιτεχνική έκφραση. Έτσι, μέσω από τις δράσεις του, προωθεί και συμβάλλει στη διάθεση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, στη διοργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, επίσης και στη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για τη σύνδεσή της με άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιπλέον έργα διάσωσης και διάδοσης της τέχνης, λαϊκής τέχνης, απονέμει τιμητικά βραβεία σε προσωπικότητες του επιστημονικού και πολιτισμικού χώρου και συμβάλλει στην έκδοση ερευνητικών εργασιών ή διάφορων βιβλίων που συμβάλλουν στη διατήρηση της ταυτότητας και της ιστορικής μας συνείδησης. Και επιπλέον συνεργάζεται και με άλλα ιδρύματα για την πρόθεση της έρευνας και την ανάπτυξη του πολιτισμικού, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις. Προχωράμε στο Ίδρυμα Μερκούρι, το οποίο συμβάλλει και το ίδιο στην προβολή και στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η κύρια προτεραιότητά του ήταν ο συντονισμός πρωτοβουλειών και εκδόσεων για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα και ένα πρόγραμμα συντηρήσεως των μνημείων της Ακρόπολης. Οργανώνει λοιπόν διάφορες εκθέσεις, συνέδρια, διαλέξεις και εκδόσεις για την προβολή αξιών και ιδεών του
ελληνικού πολιτισμού. Χορηγεί υποτροφίες σε αποφύτους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τομείς φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και ανθρωπολογίας και απονέμπει και χρηματικά βραβεία σε επιστήμονες ή καλλιτέχνες για την επιβράβευση του έργου τους. Καταληκτική ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προχωράμε στο Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο είναι ένας από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Και αυτό συμβάλλει σε τομείς εκπαίδευσης, πολιτισμού, περιβάλλοντος. Μάλιστα υποστηρίζει και την μορφωτική πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παιδείας για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση. Εκπονεί διάφορες μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Και ουσιαστικά προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τομείς όπως είναι η επιχειρηματικότητα ή η καινοτομία και η διαπολιτισμικότητα. Η καταληκτική ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προχωράμε στα ελληνικά πετρέλαια, στα οποία για να κάνετε αίτηση υπάρχει online φόρμα. Ο όμιλος ελληνικά πετρέλαια ιδρύθηκε το 1998 και αφορά κυρίως τομείς κοινωνίας, νέας γενιάς, περιβάλλοντος και πολιτισμού και αθλητισμού. Όσον αφορά την κοινωνία, στηρίζει άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν προγράμματα εξάλληψης των διακρίσεων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οργανώνει προγράμματα θερινής απασχόλησης παιδιών και παρέχει και δωρεάν ιατρικό εξοπλισμό. Όσον αφορά τη νέα γενιά, δίνει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικό και εσωτερικό ή διάφορα προγράμματα πρακτικής άσκησης, βραβεύσεις σε νέους εκπαίδευτες φοιτητές. Υποστηρίζει επιχειρηματικότητα και καινοτομία, δίνει δωρεάν εξοπλισμό σε σχολεία και ενισχύει και διάφορους φοιτητικούς διαγωνισμούς. Όσον αφορά το περιβάλλον, κυρίως ασχολείται με έργα υποδομής των Δήμων, αλλά και στηρίζει και δράσεις που αφορούν γενικά περιβαλλοντικά θέματα, όπως είναι η ανακύκλωση. Για τον πολιτισμό και αθλητισμό, διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια και μουσικής ή αθλητικές οργανώσεις, προγράμματα συνεργήσεων σε μουσεία, στηρίζει ιστορικές μελέτες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομάδες και αθλητικούς συλλόγους των Δήμων, ενισχύει αθλητές με διακρίσεις και δίνει και χορηγία αθλητικών φορητών φαρμακείων σε ερασιτεχνικά σωματεία ποδοσφαίρου. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουμε καταληκτική ημερομηνία. Προχωράμε στο Ίδρυμα Καπλάν, που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι ένα διεθνές ίδρυμα χρηματοδότησης καινοτόμων προσεγγίσεων και οι τομείς του αφορούν την περιβαλλοντική προστασία. Για παράδειγμα, έχει αναλάβει προγράμματα προστασίας σε συνδυασμό με άλλους περιφερειακούς συλλόγους, την προστασία της θαλάσσιας ζωής ή διατήρηση κρίσιμων φυσικών πόρων σε δασικές εκτάσεις. Και όσον αφορά την πολιτιστική διαχείριση, έχει βοηθήσει σε μερικά τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά μνημεία του κόσμου και το πρόγραμμα ουσιαστικά επικεντρώνεται στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομίας από ένοπλες συγκρούσεις και στη διατήρηση των τόπων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους έχουμε καταληκτική ημερομηνία. Στη συνέχεια το Open Society δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο και δίνει επιχορηγήσεις για τη δημιουργία μιας ζωντανής δημοκρατίας. Στόχος του είναι η ανάπτυξη των δημοκρατικών αξιών. Και γι' αυτό η έκκλησή του είναι να σκεφτόμαστε για τους άλλους και με τους τρόπους που εργαζόμαστε από κοινού. Βοηθάει οργανισμούς, συλλογικότητες, διάφορα δίκτυα, ακόμη και άτυπες ομάδες και καταληκτική ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το επόμενος οργανισμός είναι το World Heritage Watch, το πρώτο διεθνές δίκτυο μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και εστιάζει κυρίως σε ιδιότητες πολιτισμικής κληρονομιάς. Έρχεται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, γιατί θέλει να ευαισθητοποιήσει και τους πολίτες της κάθε κοινότητας. Και γι' αυτό το λόγο έχει στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου και ενός φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του. Παρέχει συμβουλευτική σε τοπικές κοινότητες, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κάθε κοινότητα, και συγκεντρώνει και κεφάλαια για τοπικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη ικανότητων διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε αυτή την περίπτωση, οι αιτήσεις. Προχωράμε και στο Global Monuments Watch, που και εδώ έχουμε online φόρμα για να συμπληρώσετε την αίτησή σας.
Είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που έχει και στόχο την πολιτιστική κληρονομιά και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και γι' αυτό το λόγο ενισχύει την κοινωνική ένταξη και χτίζει νέες ικανότητες στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ουσιαστικά αναλαμβάνει την αντιμετώπιση θεμελιωδών ζητημάτων, διαφύλαξη αρχαίων και θρησκευτικών μνημείων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι αιτήσεις. Προχωράμε στο Global Heritage Fund, το οποίο και αυτό έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και να διαφυλάξει την κληρονομιά του παρελθόντος για να εξασφαλιστεί ένα ευεργετικό μέρος του παρόντος. Για παράδειγμα, έχουν δώσει χορηγία στον Άγιο Βασίλειο, που είναι το μοναδικό μυκηναϊκό ανάκτορο που ανακαλύφθηκε στη Λακωνία και βοήθησαν με τις ενέργειές τους γιατί έκαναν επεμβάσεις και έδωσαν και διάφορες ευκαιρίες ανάπτυξης της κοινότητας του Ξεροκαμπίου. Καταληκτική ημερομηνία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και τέλος, έχουμε τον European Heritage Volunteers, που αναφέρθηκε και προηγουμένως από την κυρία Καταλοπούλου. Και οι ίδιοι δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του εθελοντισμού. Ουσιαστικά διοργανώνουν έργα σε χώρους πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς που έχουν παραμεριστεί υπέρ των δημόσιων μνημείων. Στόχος είναι να προβληθούν λοιπόν αυτά τα μνημεία και έτσι τα έργα αυτά αναλαμβάνονται εξ ολοκλήρου από τους εθελοντές, από επαγγελματίες, τεχνίτες, ακόμη και ερασιτέχνες χωρίς προηγούμενες δεξιότητες, στους οποίους παρέχεται η εκπαιδευτική, κατάλληλη εκπαιδευτική μέριν και έρχονται ανάλογα στο τόπο που χρειάζεται ή που καλείται για να ασχοληθούν με ιστορικά, ας πούμε, πάρκα, κήπους, ακόμα και πολιτιστικά μνημεία ή έργα αρχαιολογίας για την αναζωογόνηση των διαδεδομένων αυτών μνημείων. Εδώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Δεκεμβρίου. Αυτά είναι συνολικά οι οργανισμοί, οπότε σε αυτούς που σας είπα ότι είναι online συμπληρώνεται μια φόρμα συγκεκριμένη με ερωτήσεις, ενώ στους υπόλοιπους σε δύο σελίδες γράφετε τους σκοπούς και τα αποτελέσματα της πρότασής σας και ανάλογα κρίνουν οι ίδιοι αν χρειαστεί κάποια τους χορηγία ή υποστήριξη. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και από μένα. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον κύριο Θάνο Γλίτα να μας μιλήσει για τα προγράμματα χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Σαν τον πατέρα μου ή σαν τον Κυριάκο με το μικρόφωνο, αλλά μην έτσι θα τραγουδήσω. Θα σας αναφέρω κάποια συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία μπορούν να, στα οποία μπορούν να ενταχθούν σχεδόν όλοι οι οργανισμοί συλλογικοί φορείς οι οποίοι είμαστε εδώ σήμερα. Το πρώτο εξ αυτών είναι το Erasmus Plus, όπου βασικές τους αρχές είναι η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, βελτίωση της κατάρτισης, η ενίσχυση της εργασίας των νέων και η πρόοδος της αθλητικής παιδείας, διότι αυτοί οι τομείς αποτελούν κλειδί για την πρόοδος των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της κοινωνικής ένδυσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν σε μια κοινωνία έτσι ώστε να καταπολεμηθεί ο εξτρεμισμός. Όλα αυτά τα προγράμματα γίνονται μέσω μιας της λεγόμενης μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία είναι ένα σχετικά νέο αναγνωρισμένο είδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι ανταλλαγές νέων, τα προγράμματα που μπορούν να μέσα σε αυτό το πρόγραμμα Umbrella, είναι οι ανταλλαγές νέων, όπου μπορούν και Έλληνες να μεταφερθούν στο εξωτερικό για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και νέοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επισκεφθούν την πόλη μας και να εκπαιδευτούν και ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό, αυτή η εκπαίδευση δεν είναι κάποια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, αλλά μπορεί να γίνει σε μορφή χορού, διαδραστικών εργαστηρίων κτλ. Το άλλο πρόγραμμα μέσα στο Erasmus Plus, το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάποιους φορείς οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τις ελέγχους προσωπικού τους, είναι το training, το jobs και το volunteering. Αυτά είναι η πρακτική άσκηση και η εργασία και ο εθελοντισμός, η οποία γίνεται εντελώς δωρεάν για τους οργανισμούς.
όλα τα έξοδα πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταληκτικές ημερομηνίες έχουμε τρεις για τα Youth Exchanges, τις ανταλλαγές νέων, 30 Οκτωβρίου, 4 Φεβρουαρίου και 30 Απριλίου. Ωστόσο, για τα προγράμματα που αφορούν τον αθλητισμό, έχουμε μία συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία που είναι 2 Απριλίου. Το Horizon αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και κοινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μέχρι το 2020. Το καινούριο Horizon θα είναι αναβαθμισμένο. Είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι ένα μέσο που υλοποιεί την Ένωση της Κοινοτομίας, να το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτό που ενδιαφέρει κάθε φορέα, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός, είναι ότι είναι 100%, όλες οι δράσεις που θα κάνει είναι 100% επιδοτούμενες και εφόσον δεν είναι ο ετούντας φορέας, αλλά είναι ο συμμετέχον φορέας σε μια αίτηση, δεν υπάρχει και πρόβλημα πιστολικής ικανότητας, δεν υπάρχει, γιατί για τους ετούντες φορείς, αυτά είναι κάποια τυπικά πράγματα βέβαια, για τους ετούντες φορείς χρειάζεται όρκωτος λογιστής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η καταληκτική ημερομηνία διαφέρει γιατί είναι ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο θα έρθει. Τα βασικότερα προγράμματα αυτή τη στιγμή που τρέχουν είναι στις 16 Μαρτίου. Το μήνυμα μπορείτε να αιτηθείτε, απλώς αυτό είναι κάτι σημαντικό, είναι τα 100.000 ευρώ για δράσεις που μπορούν να γίνουν από ένα ή δύο φορείς και τα 300.000 ευρώ για δράσεις που γίνονται από ένα συντονιστικό, ένα consortium, μια συνέλευση φορέων. Το τρίτο πρόγραμμα τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι και αυτό θα ανανεωθεί το 2021, είναι το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Μέσα σε αυτό είναι το Western Balkans, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ο ρόλος του είναι να οι πολιτιστικοί φορείς να μπορέσουν να προσεγγίσουν νέα ακροατήρια και να αναπτύξουν, κυρίως νέα και ηλικιακά, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες στην ψηφιακή εποχή. Οι τομείς είναι ο προκουστικός, ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός, δηλαδή κάποια ντοκιμαντέρ μπορούν να γίνουν, κάποιες εκδηλώσεις. Είναι ιδιαίτερα ευρύς ο τομέας. Τώρα πάμε στα ελληνικά. Η ημερομηνία, όπως βλέπετε, είναι 17 Μαρτίου. Ωραία. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δύο δράσεις, δύο μάλλον τομείς. Ένα είναι οι πολιτικοί φορείς. Το πώς μπορείτε να εγγραφείτε είναι ιδιαίτερα απλό. Χρειάζεται μόνο το καταστατικό σας και όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει. Και αναλόγως τι αίτηση θα κάνετε, αν θα κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση ή όχι, θα χρειαστεί κάποια επιπλέον στοιχεία όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία τριετίας, ο τεχνός απολογισμός τριετίας και ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το νέο έτος. Οι τομείς που μπορείτε να κάνετε αίτηση είναι εδώ. Νομίζω ότι τους βλέπετε. Δεν χρειάζεται να τους διαβάσω έναν-έναν, αλλά καλύπτει όλο το φάσμα των πολιτιστικών φορέων. Και η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 10 Μαρτίου. Η απόφαση βγαίνει τον Ιούνιο. Τώρα, για τη Γενική Γραμματεία. Ωραία. Αύριο στο Ναύπλιο διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού μια ημερίδα σχετικά με τους πολιτιστικούς φορείς, στο οποίο θα παρευρεθούμε ως Ινστιτούτο και στο οποίο θα προωθηθούν και θα αναλυθούν οι ιδέες οι οποίες είναι αξιόλογες σύμφωνα με τους ιδιώτες του Υπουργείου. Ωραία. Τώρα για το Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και για τους αθλητικούς φορείς, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλά να πούμε, διότι ενώ βάσει του αθλητικού νόμου υποχρεούται το κράτος να επιχορηγεί και τους μικρούς αθλητικούς φορείς, αλλά και τους οργανωμένους. Δυστυχώς υπάρχει μια δυσπλαγία τα τελευταία έτη, δηλαδή η τελευταία επιδότηση που δόθηκε ήταν το Φεβρουάριο του 2010. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε αιτήματα και αυτοί τα εξοδογούν αναλόγως. Ωστόσο, δεν μπορώ να πω ότι έχουν έκβαση. Το πράσινο ταμείο
Αν και αυτή τη στιγμή οι δράσεις, καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες, η αίτησή της έχει ολοκληρωθεί, έχει κλείσει. Ωστόσο, αυτό ανανεώνεται και ενώ βλέπουμε ότι έχει κάποια συγκεκριμένα standards, κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις που είναι η κλιματική αλλαγή των περιβάλλων, αυτό μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το πώς το περιβάλλον και ο πολιτισμός αλληλεπιδρούν και αυτό το δείχνουν και οι αιτήσεις οι οποίες έχουν κάνει και ως Ινστιτούτου, αλλά και μέσα στις καταστατικές τους αρχές. Το βασικό τους νόημα, το βασικό νόημα αυτής της δράσης είναι η επίτευξη της πληρωματικότητας και της συνέργειας των δράσεων μεταξύ των οργανισμών και η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Και τελευταίο, αν και όχι τόσο αμεληταίο, είναι το crowdfunding. Αυτό γίνεται κατά κόρμα στο εξωτερικό και έχει γίνει και πρόσφατα στα Αντικήθυρα, σε μια αρχαιολογική έρευνα, στο οποίο οι αρχαιολόγοι ήθελαν να κάνουν την έρευνα, αλλά δεν είχαν χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Κατέφυγαν σε μία από αυτές τις ιστοσελίδες, ανέβασαν το σχέδιό τους και συγκέντρωσαν περίπου 20.000 ευρώ, το οποίο κάλυπτε με ένα μεγάλο μέρος των εξόδων τους. Η ιδέα του είναι ότι ανεβάζουμε την ιδέα μας, την ιδέα κάθε οργανισμού στην ιστοσελίδα, σε κάποια από αυτές τις ιστοσελίδες, οι οποίες είναι οι έγκυρες και δεν υπάρχει πρόβλημα υποκλοπής. Και ο καθένας συνεισφέρει το ποσό το οποίο αυτός μπορεί. Αυτό είναι ένα είδος διαδικτυακής μικροχρηματοδότησης. Ο κάθε πολίτης, όχι μόνο φορέας, αναλόγως πόσα θέλει. Και έτσι μπορούν να μαζευτούν τεράστια ποσά. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στην ιστοσελίδα το Indiegogo, αν το λέω σωστά, το οποίο χρηματοδοτεί ακόμα και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θέλουν να πάνε στο εξωτερικό και δεν έχουν χρήματα από μόνοι τους. Και οι οποίοι καλύπτουν διετή έξοδα σε χώρες πανάθλιες, όπως παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο. Εντάχει, αυτά ήταν τα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν οι οργανισμοί να συμμετάσχουν. Σας ευχαριστώ και εγώ.